Κοιτάξτε, έτσι με μια πρώτη ματιά, αυτό που είδα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι τα θέματα δεν είχαν πάρα πολύ γράψιμο. Δεν είχαν πολύ μεγάλη έκταση. Τα προηγούμενα χρόνια το τρίο οριακά έφτανε στα παιδιά και πολλές φορές δεν έφτανε. Φέτος νομίζω ότι μέσα στο χρονικό διάστημα που δίνεται για την εξέταση τα παιδιά έχουν τον χρόνο να ανταπεξέλθουν. Δεν ήταν θέματα στα οποία χρειαζόταν μαζί να γράψουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτή είναι η πρώτη ματιά. Τώρα, από πλευράς δυσκολίας, αυτό που παρατηρώ είναι υπάρχει πάρα πολύ η κριτική σκέψη. Δηλαδή τα θέματα μπορεί να μην θέλουν γράψιμο, αυτό που θέλουν βασικά είναι ο μαθητής να ξέρει να σκέφτεται. Μάλιστα. Να ξέρει να παρατηρεί, να βλέπει τις διαφορές. Πρέπει να έχει καταλάβει καλά την θεωρία, αυτό είναι το βασικό. Να έχει καταλάβει καλά για να μπορέσει να απαντήσει και σωστά. Δεν θα τα χαρακτήριζα δύσκολα, δεν ήταν πολύ δύσκολα τα θέματα. Εντάξει, υπήρχαν κάποια ερωτήματα τα οποία σίγουρα θα προβληματίσουν τους μαθητές. Και σίγουρα θα πρέπει να διακριθούν και αυτοί που μελέτησαν και λίγο παραπάνω, ναι, σωστά, και αυτό βέβαια. Απλώς υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία, εντάξει, οι μαθητές δυσκολεύονται και τώρα, ας πούμε, το Δέλτα 3 όσοι γράψαν με καταλαβαίνουν, ακούν, καταλαβαίνουν τι λέω. Εντάξει, είναι κάποιο ερώτημα από το σχολικό βιβλίο, το οποίο δεν υπάρχει μέσα η αντίστοιχη αντίδραση, να το πω έτσι. Οπότε στηρίζουν ένα ερώτημα πάνω σε αυτό. Βέβαια είναι μια μονάδα. Εντάξει, ένας μαθητής ο οποίος έχει την κριτική ικανότητα, είναι δουλεμένος, πιστεύω ότι μπορεί, ας πούμε, δύσκολα βέβαια να τα απεξέλθει, ακόμα και εκεί. Και το Δέλτα 2 ήταν βασικά, και εκείνο ήταν μια ογκομέτρηση, που τα παιδιά κάνουν ογκομέτρηση πολλές, αλλά εντάξει, είχε αγνώστους, έπρεπε ο μαθητής να λύσει ένα σύστημα και εκεί πιστεύω ότι θα τους δυσκόλεψε. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα θέματα δεν νομίζω ότι ήταν δύσκολα. Δεν νομίζω ότι ήταν δύσκολα, δηλαδή νομίζω ότι οι μαθητές μπορούσαν να τα απεξέλθουν και σας λέω το βασικό είναι ότι ο χρόνος πιστεύω ότι ήταν αρκετός σε σχέση με άλλες χρονιές. Οπότε τα θέματα, όπως αντιλαμβανόμαστε με αυτά που μας λέτε, ήταν βατά, μπορούσαν να τα απεξέλθουν όλοι οι μαθητές και φυσικά να υπάρχουν εκείνα τα σημεία για τους μαθητές που αξίζουν κάτι παραπάνω, έτσι ώστε να δικαιωθεί. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό. Σίγουρα. Πάντα θα υπάρχουν μια-δυο μονάδες οι οποίες δυσκολεύονται να τις προσεγγίσουν όλοι οι μαθητές. Αλλά πιστεύω ότι δηλαδή ένας μέτριος μαθητής, ένας διαβασμένος μαθητής, δηλαδή πιστεύω πως το 15 μπορεί να πάει άνετα. Τώρα από εκεί και μετά, εκείνες οι δυο μονάδες για το άριστα, εκεί το 18, το 19, το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι για όλους. Και έτσι πρέπει να συμβαίνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι και η δικαιοσύνη, κύριε Τσίτα. Δηλαδή δεν μπορείς να δικήσεις και αυτά τα παιδιά τα οποία προπονήθηκαν περισσότερο από κάποια άλλα ή εκείνα τα παιδιά τα οποία έχουν μια ευστροφία περισσότερο από κάποια άλλα. Αυτό ακριβώς που λέτε είναι καθαρά θέμα ευστροφίας. Δεν είναι θέμα μόνο προπόνησης, είναι θέμα ευστροφίας και τα τελευταία χρόνια στη χημεία υπάρχει αυτό το... Δηλαδή αναζητούν αυτόν ο οποίος κάνει ένα βήμα, ένα κλικ παραπάνω στη σκέψη του. Σε σχέση με αυτά που έχει ακούσει, αυτά που έχει δει, αυτά που έχει μάθει, αυτά που έχει δουλέψει, να κάνει ένα βήμα και λίγο μόνος του. Αυτό θέλουν, αυτό αναζητούν. Και είναι και θεμητό και λογικό. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Τσίτα, να σας ευχηθούμε καλά αποτελέσματα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εγώ εύχομαι στα παιδιά ό,τι καλύτερο. Καθένας ανάλογα με τον κόπο του να ανταμειφθεί. Και έχουμε συνέχεια, βέβαια υπάρχει ακόμα ένα μάθημα, τουλάχιστον για τα δικά μας τα παιδιά της θετικής φυσικής. Ναι. Εύχομαι όλα να πάνε καλά εκεί. Μακάρι, το ευχόμαστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά επίσης.